Λοιπόν, είναι πάρα πολλά αυτά για τα οποία θέλουμε απαντήσεις. Μπες στο ψητό λοιπόν, να αρχίσουμε από τις αντικειμενικές αξίες, γιατί το έχουμε πει αρκετές φορές, είναι σαν το γεφύρι της Άρτας αυτές οι αντικειμενικές αξίες. Πρέπει να αναπροσαρμοστούν. Τώρα είμαστε στο στάδιο του ορισμού των εκτιμητών. Τι γίνεται με τη διαδικασία? Πραγματικά είναι ένα... Συγγνώμη. Να δώσουμε λίγο χρόνο, λίγο νερό για να μπορέσουμε, γιατί εκτός από ότι... Είναι ένα πολύ δύσκολο έργο. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο. Προσπαθήσαμε στην αρχή να δούμε ηλεκτρονικά αν μπορούμε να το στηρίξουμε, και με την έννοια ότι θα είχαμε τη δυνατότητα στην πηγή που έχουμε στο Υπουργείο Οικονομικών να συγκεντρώσουμε τα στοιχεία και από εκεί να βγαίνουν κατευθείαν οι αντικειμενικές με τη συμπλήρωση των στοιχείων. Mm-hmm. Να γίνεται δηλαδή κάποια επεξεργασία, να υπάρχει ο αλγόριθμος και να μπορούμε μετά να δίνουμε τις τιμές των αντικειμενικών, μάλλον των εμπορικών αξιών που τις μετατρέπουμε σε αντικειμενικές με τον αλγόριθμο, αλλά στην κάθε δεδομένη στιγμή. Δηλαδή, να μην είναι κάτι που θα το παίρνουμε μια φορά το χρόνο και αυτό θα παραμένει έτσι. Επομένως τώρα, είμαστε στη φάση των εκτιμητών. Πότε θα ανακοινωθούν? Αλλά με το ηλεκτρονικό σύστημα είχαμε πάρα πολλά προβλήματα. Mm-hmm. Τα πάρα πολλά προβλήματα που είχαμε το ηλεκτρονικό έχουν να κάνουν με το ότι δεν είχαμε την πληροφορία. Και επειδή δεν είχαμε την πληροφορία, γι' αυτό και μπήκαμε αυτή τη στιγμή στους εκτιμητές. Οι εκτιμητές, ήδη έχει γίνει κλήρωση στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων, έχουν οριστεί εκτιμητές και έχουν πάρει το mail που τους λέει ποιες περιοχές θα πρέπει να κάνουν την εκτίμηση. Χρειάζεται κάποια απόφαση, περιμένουμε την απόφαση για τον ορισμό. Περιμένουμε μια απόφαση και θα δούμε και συμπληρωματικά. Πότε περιμένουμε αυτή την απόφαση ορισμού? Η απόφαση θα βγει αφού δούμε και το συμπληρωματικό κομμάτι. Γιατί τι γίνεται? Σε όλες τις περιοχές είχαμε τουλάχιστον από ένα εκτιμητή. Επειδή όμως θέλουμε να έχουμε μια εικόνα από περισσότερους εκτιμητές. Στις αστικές περιοχές Αθήνα Θεσσαλονίκη είχαμε και 4 εκτιμητές. Σε κάποιες άλλες περιοχές της Ελλάδας είχαμε 3, 2... Αυτό είναι τώρα μια διαδικασία Είναι μια διαδικασία συμπληρωματική. Εκεί που υπάρχει. Θα είμαστε έτοιμοι το Μάρτιο? Πότε θα ανακοινωθούν οι νέες αντικειμενικές? Πότε θα είμαστε έτοιμοι? Είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε έτοιμοι το Μάρτιο. Δηλαδή το Μάρτιο θα ανακοινωθούν οι νέες αντικειμενικές? Οι νέες αντικειμενικές θα πρέπει να ανακοινωθούν τέλος Μαρτίου. Τέλος Μαρτίου. Θα συμπληρώσουμε, θέλω να σας πω εδώ, ότι εκεί που υπάρχει ένας εκτιμητής, mm-hmm. ανοίγουμε ξανά το σύστημα και δίνουμε τη δυνατότητα. Ωραία. Να συμπληρώσουμε. Αυτές οι αντικειμενικές είναι για το 2018. Θα ξαναλλάξουν οι αντικειμενικές το 2019? Θα ξαναλλάζουν συνέχεια. Θα αλλάζουν, δηλαδή θα γίνεται μια επανεκτίμηση ανάλογα με τα δεδομένα. Θα γίνεται επανεκτίμηση από το ηλεκτρονικό δεδομένα. Σύστημα πλέον, όταν θα έχει τα δεδομένα, όταν θα έχει τα δεδομένα και θα μπορεί να το υπολογίσει. Οι τιμές ζώνης θα μείνουν οι ίδιες? Δεν υπάρχει ανάγκη να διευρυνθούν ενδεχομένως? Οι τιμές ζώνης θα είναι αυτές που θα βγάλουν οι εκτιμητές. Mm-hmm. Αλλά οι ζώνες μέσα στις οποίες... Οι ζώνες είναι κάτι που έχουμε ζητήσει και εμείς από το Υπουργείο Εσωτερικών, γιατί από εκεί θα πρέπει να δούμε πρώτα, από τους Δήμους, να εντάξουν και άλλες περιοχές στις ζώνες. Έχουμε δει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλες αδικίες. Γι' αυτό το λέμε. Περιοχές που τις ξέρουμε όλοι μας ότι με πολύ υψηλή αξία των ακινήτων, επειδή δεν είναι... μέσα στις ζώνες του. Γιατί πόσα χρόνια ισχύουν και αυτές οι ζώνες? Είναι πρωτοεφαρμόστηκαν. Αλλά δεν εξαρτάται από το Υπουργείο Οικονομικών, ούτε από το Υπουργείο Εσωτερικών, να το πούμε έτσι, αλλά από τον κάθε Δήμο, αν θα εντάξει την περιοχή του εντός σχεδίου για να μπορέσουμε κι εμείς να κάνουμε. Υπάρχουν πολλές εκτιμήσεις και τις διαβάζω στις εφημερίδες από τεχνοκράτες, από διάφορους εκτιμητές, οι οποίοι λένε ότι θα έχουμε μία άνοδο των αντικειμενικών αξιών στις φθηνές περιοχές. Πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό? Θα αυξηθούν δηλαδή αντικειμενικές αξίες στο Κερατσίνι, στην Νίκαια? Εμείς δεν το ξέρουμε αυτό. Έτσι διαβάζουμε. Αν σας προκύψει, έρθει λοιπόν στην κυρία Παπανάτσου η εκτίμηση ότι πρέπει να αυξηθούν στο Κερατσίνι. Mm-hmm. Αυτό τι θα γίνει? Κοιτάξτε, καταρχήν περιμένουμε να δούμε τι στοιχεία θα έχουμε από τους εκτιμητές. Αφού έχουμε τα στοιχεία, από εκεί και μετά θα δούμε πώς θα κάνουμε την νομοθεσία για τον ένφια. Δηλαδή,
πιθανόν να χρειαστεί να επιρρέξουμε τους συντελεστές. Άρα θα εξαρτηθεί. Στις περιπτώσεις των περιοχών που όντως έχουν προβλήματα και κοινωνικά, αλλά είναι οι φθηνές περιοχές, οι οποίες ενδεχομένως να χρειαστεί να αυξήσουν την αντικειμενική τους αξία. Θα δείτε αν μπορούμε να μειώσουμε τους συντελεστές ώστε να μην επιβαρυνθούν αυτές οι οικογένειες. Καταρχήν η αντικειμενική αξία θα πρέπει να είναι αυτή που θα βγάλουν οι εκτιμητές, αυτή που θα βγάλει η δευτεροβάθμια επιτροπή που υπάρχει όταν έχουμε μεγάλες διαφορές και από εκεί και μετά αυτό που θα υπογράψουμε εμείς σαν Υπουργείο Οικονομικών. Ξέρετε, αυτό που είναι κάτι διαφορετικό. Ναι, αυτό γιατί που έχει σημασία. Επειδή είναι συνδεδεμένο, γι' αυτό η αντικειμενική έχει να κάνει με τα μεταβίβαση. Αν θα παρέμβετε σε μία εκτίμηση των εκτιμητών για μία περιοχή η οποία θα κρίνουν ότι πρέπει να αυξηθεί η τιμή. Άρα θα ανεβάσει και τους φόρους. Θα είναι μία περιοχή όμως η οποία είναι υποβαθμισμένη, είναι άνθρωποι του μεροκάματο ενδεχομένως. Θα εξετάσουμε τους συντελεστές ανάλογα με τις αντικειμενικές που θα βγουν. Άρα θα το δείτε αυτό. Θα το δούμε. Επίσης υπάρχει ένα θέμα σε σχέση με τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, όπως μας είπε και ο Θάνος πριν. Μνημονιακή υποχρέωση. Σκέφτεστε να εντάξετε αγροτεμάχια ή κάτι άλλο? Αγροτεμάχια δεν θα εντάξουμε. Όχι. Τα αγροτεμάχια όχι. Αν μπορέσουμε και εντάξουμε κάποιες νέες περιοχές, αν καταστεί εφικτό, δηλαδή μέσα στο μικρό διάστημα που έχουμε, που είναι πάρα πολύ μικρό, αλλά τουλάχιστον και το 19 πρέπει οπωσδήποτε να το κάνουμε, κάποιες καινούργιες ζώνες εκεί που υπάρχει υψηλή αξία κινήτων. Όπως για παράδειγμα, κυρία Υπουργέ. Υπάρχει μια περιοχή στο πανόραμα Θεσσαλονίκης, σε κάποιες περιοχές της Αθήνας, στα νησιά. Mm-hmm. Που δεν είναι. Που δεν είναι μέσα στους. Μάλιστα. Ωραία. Να αλλάξουμε τώρα. Ναι. Νομίζω ότι εξαντλήσαμε το θέμα με τις αντικειμενικές αξίες και τον ένφια. Να πάμε λίγο στους πληστηριασμούς, γιατί αρχίζει η εφαρμογή των ηλεκτρονικών πληστηριασμών, μάλλον γίνονται ήδη. Μέσα στο 2018 θα γίνουν και για οφειλές προς το δημόσιο. Συνεχίζω να το λέω πάντοτε ότι το δημόσιο δεν έχει κανένα λόγο να κάνει πληστηριασμό από μόνο του, γιατί καταρχήν η θέση του είναι πέμπτη στη σειρά. Και το ΦΠΑ που ήταν δεύτερο αυτή τη στιγμή πηγαίνει και αυτό παραπίσω. Άρα δεν αρκεί έχει όμως αυτό, κύριε Παπανάτσιο. Δεν έχει κανένα λόγο. Αρκεί η πρόθεση, η κυβερνητική πρόθεση. Δηλαδή δεν χρειάζεται ένα πλαίσιο νομοθετικό. Το δημόσιο δεν θα κάνει πληστηριασμό για να πάρει οφειλές που έχει ο πολίτης προς την τράπεζα ή προς τρίτους. Εκεί που γίνονται πληστηριασμοί από το δημόσιο είναι οι πληστηριασμοί που έχουν να κάνουν με οφειλές που είναι το μεγάλο ποσοστό προς το δημόσιο. Η πείρα που τα στοιχεία που έχουμε, όχι το τελευταίο διάστημα, αλλά πάντοτε ίσχυε, τα δύο τελευταία χρόνια 11 πληστηριασμούς για μεγάλες αξίες, και το 16 και 9 πληστηριασμούς το 2017. Ναι, όμως, κύριε Παπανάτσο, κατασχετήρια πάνε. Και για 4.000 και για πάνω από 500 ευρώ. Και για 600 δηλαδή, όταν ευρώ. Ένας άνθρωπος παίρνει ένα κατασχετήριο, πώς θα νιώσει ψυχολογικά? Ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή κάποιος μπορεί να το εκπληστηριάσει το ακίνητο. Το κατασχετήριο έχει πάει. Το έγγραφο νομικά το δημόσιο. Έχει, το έχει στείλει. Το θέμα είναι αν θα εφαρμοστεί. Δεν θα εφαρμοστεί, γιατί έχουμε άλλους τρόπους να εισπράξουμε τα χρήματα. Πώς δηλαδή? Μπορούμε να πάρουμε από τους λογαριασμούς, πάνω από το ακατάσχετο, εκείνο που μας ενδιαφέρει. Και αν δεν υπάρχουν, κυρία Υπουργέ, πολλοί από αυτούς τους οφειλέτες δεν έχουν λογαριασμούς οι οποίοι δεν πάνε πάνω από τα 1.250 ευρώ. Μετά ποιο είναι το όπλο του δημοσίου για να πάρει, να εισπράξει, να διεκδικήσει? Δεν πάει στο ακίνητο. Το ακίνητο, δεν μας είναι χρήσιμο ένα μικρό ακίνητο εμάς στο δημόσιο. Δεν μας ενδιαφέρει να πάρουμε το ακίνητο του πολίτη. Καταρχήν υπάρχει απόφαση, διοικητική απόφαση, η οποία δίνει οδηγίες στους προϊσταμένους των ΔΟΗ, που τους λέει ότι δεν μπορείτε να κατασχέσετε την πρώτη και μοναδική κατοικία. Και εκείνη και αυτή που έχει αξία στο αφορολόγητο. Και συμμορφώνονται απολύτως. Στο αφορολόγητο. Μέχρι στιγμής συμμορφώνονται απολύτως. Από εκεί και πέρα, και θέλω να το σημειώσω αυτό, δεν μιλάμε ούτε για τη μεγάλη κατοικία, ούτε για κάποιον που έχει 2-3 ακίνητα. Μιλάμε για την πρώτη και μοναδική γι' αυτό μιλάμε, ναι. και χαμηλής αξίας. Δηλαδή μιλάμε για τη λαϊκή κατοικία. Αυτή μας ενδιαφέρει να προστατεύσει. Ούτε μετά από κατάσχεση, συγγνώμη, από πληστηριασμό ακινήτου θα μπορούσατε να προχωρήσετε σε εκποίηση της συγκεκριμένης περιουσίας για να εισπράξετε? Όχι, δεν μας ενδιαφέρει. Όχι. Δεν μας ενδιαφέρει. Να πω και από τους περισσότερους πληστηριασμούς που κάναμε έχουν καταστεί άγονοι περισσότεροι. Δεν υπάρχει και η. Μάλιστα. Είστε σαφείς. Μας ενδιαφέρει για να ξεκαθαρίσουμε για την κατάσχεση. Το δημόσιο πρέπει με κάποιο τρόπο
να κατοχυρώσει ναι, όμως, τις εσόδους. Ξέρετε, εδώ λέει όμως και ο Φιλέτης ότι και εμένα ποιος με κατοχυρώνει νομικά. Ναι, στην κατάσταση. Αλλά από την άλλη, δηλαδή, εσείς, εσείς είσαστε και είσαστε σήμερα εσείς κυβέρνηση. Αύριο έχετε μια άλλη κυβέρνηση. Και λέει η κυβέρνηση άλλη ότι αυτό. Υπάρχει μια άλλη συμφωνία. Εκείνο που πρέπει να ξέρει ότι το δημόσιο τουλάχιστον θα πρέπει να εισπράξει τα χρήματα. Αν τυχόν δεν το μεταβιβάσει, το πωλήσει. Δεν έχει, όμως, δεν έχει αυτό... τα τελευταία χρόνια το λόγω τη υψηλή φορολογία και μειώσει εισοδημάτων. Έτσι τα γνωρίζετε είναι. Πάρα πολύ καλά, τα βλέπετε καθημερινά. Πώς θα μπορέσει. Όταν μεταβιβάσει ή πωλήσει το ακίνητό του για κάποιο άλλο λόγο, για αυτό το λόγο και εμείς κάνουμε την κατάσχεση σαν Υπουργείο Οικονομικών, για να μπορούμε να εισπράξουμε σε αυτή την περίπτωση τα χρήματα. Και να κλείσουμε το θέμα των πληστηριασμών, έχει βγει ένα νούμερο. 130.000 πληστηριασμοί. Ναι. Και αυτό δεν είναι από το κεφάλι μας. Το 20, ναι. Υπάρχει μέσα στο μνημόνιο, μέσα στη συμφωνία που υπάρχει, υπάρχει από πίσω μια έκθεση που λέει 130.000. Θα γίνουν 130.000 πληστηριασμοί. Δύο λεπτά. Καταρχήν δεν υπάρχει καμία αυτό το νούμερο σε κανένα επίσημο έγγραφο. Η συνοδευτική έκθεση δεν υπάρχει. Είναι στη συνοδευτική έκθεση η οποία διανεμήθηκε στα κράτη εκεί που δίνουν τα τεχνικά στοιχεία όχι για αυτό αλλά και για όλα τα υπόλοιπα ζητήματα για να ξέρουν τις πληροφορίες για το πώς θα καταφέρουμε εμείς να ξεφύγουμε από την. Να πετύχουμε τους στόχους. Άρα δεν είναι ένα δεσμευτικό. Δεν είναι δεσμευτικό. Γιατί μπορεί να είναι κάποιοι πληστηριασμοί με πολύ μεγάλες αξίες και να είναι πολύ λιγότερες. Δεν μπορούν να μας εγκαλέσουν δηλαδή κάποια στιγμή οι δανειστές μας γι' αυτό. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε οπωσδήποτε 130.000 πληστηριασμούς. Ποιος είναι ο στόχος? Πληστηριασμούς πρέπει να κάνουμε. Mm-hmm. Εμείς δεν θέλουμε το στρατηγικό κακοπληρωτή να τον αφήσουμε. Κανένας μας από την κυβέρνηση και νομίζω και από το λέω δεν θέλει κύριε τον κακοπληρωτή να τον αφήσει. Το ακούω αυτό. Στοιχεία έχουμε. Έχετε στοιχεία. Έχουμε ότι στοιχεία. Είναι τόσοι. Έχουμε στοιχεία. Πόσοι είναι αυτοί. Έχουμε δηλαδή, στοιχεία. Πόσοι, αν πούμε ότι πόσοι πληστηριασμοί θα είναι, ποιοι είναι οι στόχοι για αυτούς τους κακοπληρωτές. Καταρχήν αυτό δεν έχει να κάνει με το δημόσιο. Με τις τράπεζες έχει να κάνει. Έχει να κάνει με τις τράπεζες και με τις οφειλές προστρίτους. Εσείς έχετε στοιχεία για αυτούς. Εμείς στο Υπουργείο Οικονομικών έχουμε ένα τρόπο να μπορούμε να δούμε ότι αν εκείνος που έχει οφειλές προς το δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία. Αλλά έχει καταθέσεις, έχει κάποια κίνητα, έχει κρυμμένα, έχει αυτά. Ακίνητα, έχουμε μια τάξη μεγέθους για να ξέρουμε έχουμε, ναι. Πώς είναι αυτή. Που μπορούμε να ανταλλάσσουμε και που θα περιμένουμε το επόμενο διάστημα να μας έρθουν και τα στοιχεία από τις χώρες που έχουμε κάνει τις διακρατικές συμφωνίες. Θα δούμε πλέον ακριβώς. Και τι θα δεν το έχουμε τώρα αυτό το νούμερο. Αυτή τη στιγμή έχουμε εκείνα τα στοιχεία που έχουμε ζητήσει εμείς. Ναι. Αυτόματα θα έρχονται πλέον στοιχεία από εδώ και πέρα από τις χώρες που έχουμε συνάψει τις συμφωνίες. Θα μας επιτρέψετε να κάνουμε διάλειμμα του ενός λεπτού, να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε να δούμε όλα τα θέματα της αρμοδιότητάς σας. Τίτλοι ειδήσεων με την Νάκα Σημάτη.